Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Άξον 24. Επόμενη μέρα, Νίκος Ρωμανός Καραμέρος, ο Γιώργος ο Καραμέρος, ο Πάνος ο Βλάχος και ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από την ΚΝΕ, για να τα διαχωρίζουμε αυτά. Αμαλία Κάτζου. Λοιπόν, κάτι ξεκινήσατε να λέτε, κύριε Ρωμανέ. Για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, αν θέλετε. Πάντως, σας είπε και ο Γιώργος ο Καραμέρος και ο Πάνος ο Βλάχος ότι το νομοσχέδιο το περνάτε χάριν του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Ωραία. Καταλαβαίνω από αυτά που άκουσα από τους συμμετέχοντες σε αυτό το τραπέζι ότι όλοι συμφωνούν με τη μη κομματική πειθαρχία. Ο κύριος Καραμέρος κόντρα στον αρχηγό του, ο κύριος Βλάχος συμφωνώντας με τον αρχηγό του. Το ΚΚΕ έχει τη δική του απόλυτα σεβαστή θέση. Αλλά λένε άρα... να ψηφίζουν. Δύο λεπτά. Επιτρέψτε. Λέω λοιπόν, όταν λοιπόν συμφωνείς με το ότι δεν μπαίνει κομματική πειθαρχία, όταν ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν βάζει κομματική πειθαρχία, όταν ακριβώς την ίδια στάση τηρεί σε όλα τα αντίστοιχα θέματα, θυμίζω ότι το ίδιο έκανε και ως αντιπολίτευση στο σύμφωνο συμβίωσης που δεν είχε κανένα λόγο, κανένα όφελος, καμία σκοπιμότητα ή κανένα κέρδος, εν πάση περιπτώσει, από το να τηρήσει την όποια στάση. Και όταν, για να το κλείσω, όλες οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη που έχουν περάσει το συγκεκριμένο νομοθέτημα, το έχουν περάσει όχι απλά με ψήφους, με μια διευρυμένη πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, αλλά με τη μειονότητα των βουλευτών τους να ψηφίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αν δείτε παραδείγματα Γερμανία, Αγγλία και ούτω καθεξής, θα δείτε ότι ελάχιστοι βουλευτές από τα κόμματα που πρότειναν. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η εικόνα και θα το δούμε αύριο. Γι' αυτό σας παρέπεψα να το ξαναδείτε. Έχω την εντύπωση ότι το εξοραίζουμε λίγο το θέμα. Από την πλευρά σας μάλλον το εξοραίζετε. Γιατί μέσα σε όλα αυτά βάλτε και την παράμετρο ότι αύριο θα στράψει και θα βροντίξει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Και οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ λέει και με μια γενικότερη πλατφόρμα που θα αφορά έτσι, ένα προβληματισμό για την αποδεξιοποίηση, να το πω έτσι, αδόκιμα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και δεν μπορώ να προκαταλάβω. Γιατί άλλο ο Πολάκης, θα πω εγώ, άλλο Ηλιακούλη που λέγεται ότι μπορεί να μην ψηφίσει, άλλο Αντώνη Σαμαράς. Προφανώς και δεν μπορώ ούτε να προκαταλάβω ούτε να προεξοφλήσω το ότι θα πει ο κύριος Σαμαράς. Με χαρά να συζητήσουμε. Καλά, έχει πει ότι θα καταψηφίσει. Ναι, επίσης. Και θα τοποθετηθεί στην Βουλή. Σε σχέση με αυτά που προαναγγέλλεται, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με τον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι τα έχει πει. Δηλαδή και όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και όσον αφορά άλλες ζητήματα και τους προβληματισμούς που έχει, τα λέει σταθερά και είναι συνεπής αυτό. Και πάντα σεβόμαστε απόλυτα τις απόψεις του. Από εκεί και πέρα όμως επιτρέψτε μου να πω, αυτή η κυβέρνηση είναι που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτή η κυβέρνηση είναι η οποία παίρνει και το πολιτικό κόστος προφανέστατα. Αυτό είναι και, αυτό. Αλλά δεν θα ψηφιστεί στην κυβέρνηση, αλλά χάρη στην αντιπολίτευση. Θα ψηφιστεί με μια πλειοψηφία που προφανώς θα υπερβαίνει την κυβέρνηση. Θα υπάρχουν βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα το ψηφίσουν, και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα το ψηφίσουν, και του ΠΑΣΟΚ που δεν θα το ψηφίσουν. Και αυτό συμβαίνει με, με όλα αυτά τα αντίστοιχα νομοσχέδια. Αυτό έγινε και όσο ήμασταν αντιπολίτευση. Αμαλία. Το νομοσχέδιο για τη σύμφωνο συμβίωση που δεν θα ψηφιζόταν αν δεν το ψηφίζαμε και εμείς μεταξύ άλλων τη τότε αντιπολίτευση. Λοιπόν, και επιμένω ότι αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να μπαίνουν, τα ζητήματα δικαιωμάτων, σε καμία ζυγαριά ούτε μικροπολιτική. Ούτε κόστους, ούτε δημοσκοπήσεων, ούτε οποιασδήποτε άλλης ανάλυσης πέραν του να υπηρετούν το σκοπό τους. Και ο σκοπός τους είναι. Ο σκοπός τους είναι εν προκειμένου να λύσουν ζητήματα δικαιωμάτων. Να μην έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμέρο. Να μην έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων, παιδιά με λιγότερα δικαιώματα από τα υπόλοιπα παιδιά. Όσο λίγο και αν αφορά αυτό. Μπορεί κάποιοι στην Ευρώπη να πιστέψουν πραγματικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι μεταρρυθμιστής, κεντρός και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο, για το οποίο η χώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλαδή, όχι η χώρα, δέχτηκε ένα ηχηρόχαστο και την προηγούμενη εβδομάδα. Η χώρα δέχθηκε ένα διαιτές, μια διαιτή καμπάνια BBC, από την πλευρά σας, ένα διαιτές λόμπι πανευρωπαϊκό, προκειμένου ακριβώς να χτίσετε αυτό το αφήγημα. Και συγχαρητήρια, γιατί ξέρει ο άνθρωπος. Γιατί ουσιαστικά αυτό που υπηρετείτε, το οποίο είναι πλήρως αντεθνικό βέβαια, το υπηρετείτε με πολύ μεγάλη συνέπεια. Μας είπατε και αν θέλεινες, ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος είναι ο μεγάλος μεταρρυθμιστής και φέρνει το νομοσχέδιο, είπε αν θέλεινες. Αυτούς όταν παλεύετε για να κοπούν χρηματοδοτήσεις από τη χώρα, όταν παλεύετε για να κοπούν χρηματοδοτήσεις από τη χώρα, προφανώς κρίνεστε. Στο οποίο το ΚΚΕ ψήφισε παρόν, αλλά αυτό θα απαντήσει ο γραμματέας εδώ της ΚΝΕ, γιατί ψήφισε παρόν.
πάλι, ας πούμε, βάζοντας λίγο πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και στο συγκεκριμένο. Έχοντας πείσει το 50% των νομοσχεδίων. Καλά, καλά, καλά. Άρχισε να πω τι λέει το ψήφισμα. Έχει πολύ μεγάλες πλάτες. Το ψήφισμα λέει λοιπόν μέσα ότι καταπατάτε τα δικαιώματα των κοινωνικών μειονοτήτων, κάτι που παρεμηνεύσατε σκοπίμως λέγοντας ότι μιλάνε για εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, ότι δήθεν εμείς ψηφίσαμε ότι υπάρχουν τέτοιες. Τώρα για ποιο λέτε, για το και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που συζητάει όλη η Ευρώπη. Που ήρθε για 7η φορά για να το καταφέρετε να το περάσετε, με την ψήφο μετά από διετές lobbying, διετή διεθνή καμπάνια που ξεκίνησε από τους ευρωβουλευτές με fake news. Γιατί μιλάμε για fake news. Γιατί αν διαβάζετε, ωραία, επειδή θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό, θέλετε να μάθουν οι τηλεθεατές μας τι αναφέρει μέσα αυτό το ψήφισμα. Αναφέρει για το μεταναστευτικό, αναφέρει για το μεταναστευτικό. Είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αφήστε να πω. Σε 10 δεύτερα θα πείτε ότι θέλετε. Μονόλογο όμως. Έτσι. Λοιπόν, σε μια χώρα λοιπόν που πηγαίνει η μητέρα μιας νεκρής κοπέλας στα Τέμπη, στον Άριο Πάγο, και της λέει πηγαίνετε στην εκκλησία να βρείτε το δίκιο σας. Σε μια χώρα που εσείς για την υπόθεση του Ζακ ελέγχεστε για το. Άστοχο εκ μέρους της αρμόδιας εισαγγελέως. Δεν έχει σχέση. Άκομψο. Σε λεπτό, εντάξει. Αλλά... Ναι, αλλά μην τα μπερδεύουμε όλοι. Η κυβέρνηση σε μια χώρα που όποτε φύγεται ένας υπουργός ή ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προχωρά σε σλαπς, δηλαδή σε αγωγές κατά δημοσιογράφων για να τους κλείσει. Δεν κατάλαβα, δεν έχει. Και το ξέρει όλη η Ευρώπη αυτό. Συγγνώμη, μιλά. Δύο λεπτά. Και ακόμα και η κυρία Ριφέρο. Δεν γίνεται. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορείτε να κάνετε τους μεταρρυθμιστές. Για τα Τέμπη ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε εσείς κύριε Ρωμανέ. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο δεν θα ξεπληθείτε. Απλά εμείς, δίπλα στο όνομά μας, μετά από τρία χρόνια, στην άρση των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο, δεν θέλουμε το όνομά μας, εγώ προσωπικά, να είναι δίπλα στους φασίστες των Σπαρτιατών και των άλλων ακροδεξιών. Λοιπόν. Γι' αυτό θα το ψηφίσουμε. Ωραία. Μα ούτε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Ο κύριος Όγκος τουλάχιστον θα είναι δίπλα σε αυτούς. Λοιπόν, μία κουβέντα. Γιατί έχει ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ η Κάτζου και δεν τη επιτρέπεται να σας ρωτήσει, ναι, γιατί... κύριε Καραμέρο. Και ήθελα να τοποθετήσω τον κύριο Ρωμανό για να υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά κάνετε, αλλή μόνο. Εγώ σέβομαι τους συνομιλητές, το ξέρετε. Πάντως, γενικότερα, ναι, αλλή μόνο, όχι, όχι, λέω και ότι εγώ αφήνα... Γιατί έγιναν ενδιαφέροντα πράγματα. Έγιναν ενδιαφέροντα πράγματα. Το ρεπορτάζ λέει ότι ακυρώθηκαν οι εκλογές της Κυριακής. Όχι, το λέει και νομίζω βγήκε ανακοίνωση. Ναι. Που αφορούσαν βέβαια. Μετατέθηκαν. Για την Κυριακή ακυρώθηκαν, ναι, και μετατέθηκαν. Μετά το συνέδριο θα πάνε, έτσι. Ναι. Όχι, ακυρώθηκαν, ναι, δεν γίνονται τελείως. Όχι, 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 εννοώ για την Κυριακή. Αναβλήθηκαν λοιπόν. Αυτό δημιούργησε μια δυσαρέσκεια. Μάλιστα λέγεται ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης ότι μίλησε για σέβεια. Και... Ο Φλαμπουράρης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Δεν το λέω, γι' αυτό το λέω. Είναι ιδρυτικός τέλεχος και είναι. Ο πιο στενός συνεργάτης και πολιτικός φίλος, δηλαδή οικογένεια. Αλέξης Τσίπρας. Ακριβώς. Όταν λοιπόν, που πάντα κρατά και χαμηλούς τόνους και είναι άνθρωπος και που βάζει τη λογική πάντα, αντιδρά έτσι, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Μάθαμε και για την κυρία Νοτοπούλου ότι εξανέστη. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι... Που δεν εκρήγνεται συχνά η κυρία Νοτοπούλου. Είναι ήπιος τέλεχος, έτσι, με τριοπαθές. Και εξαιρετική. Θεωρείτε ότι όλα αυτά δεν πλήττουν την... Η διπληγωμένη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν εντείνουν την εσωστρέφεια. Γιατί αν βγαίνει ένα, όπως είπε ο Σεραφείμ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης και μιλάει για σέβεια προς τα κομματικά όργανα. Μήπως πήρε αέρα από την ωραία εμφάνιση χθες. Χθες μάλλον, ναι. Νομίζω δεν βγήκε. Τον ευνηδιασμό. Το έκανε στα κομματικά όργανα και μακάρι σε όλα τα κόμματα. Μέσα, μέσα έγινε. Δεν είπα ότι βγήκε προς το ότι έγινε κάτι. Θα σας πω τη γνώμη μου και. Δεν θα σα. Μιλήσει κανένα άλλο όμω, θέρμη παρέμβαση. Εγώ δεν ρωτάω κάτι άλλο. Εσείς δεν κάνατε κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα. Κάνατε πριν από μερικές μέρες και σκοτωθήκατε κι εσείς. Αφήστε τον κύριο Βλάχο να απαντήσει, θα τον καλωσορίσω. ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μόνο αυτή την ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι αυτό κάνει καλό στην εικόνα του κόμματος. Πάμε στο θέατρο Α να το επαναλάβουμε αυτό που είπατε. Ο κ. Κασελάκης απάντησε με την παρουσία του στο ποιο απέναντι στον. Ναι, έκανε μια κίνηση όμως πολύ, πολύ έξυπνη ο κ. Κασελάκης. Θες, συγγνώμη τώρα. Κερδίζει χρόνο. Χαρακτηριστική. Θα σας πω, κυρία Κάτσου, και εμένα με εξέπληξε ότι δεν θα γίνουν εκλογές την Κυριακή, ναι, γιατί υπήρχαν προετοιμασίες. Γι' αυτό το λέω. Εγώ παρακολουθώ ότι γίνεται στην Ανατολική Αττική, στην Ομαρχιακή της Ανατολικής Αττικής. Υπήρχαν υποψηφιότητες. Δεν σημαίνει όμως ότι ακυρώνονται εκλογές. Όχι. Μετατίθεται. Όχι. Κατανοώ. Μετατίθεται, αν έκανα. Κατανοώ. Αλλά τώρα πάτε σε συνέδριο. Γιατί τα κάνετε αυτά. Κατανοώ τις αντιδράσεις κάποιων στελεχών. Δεν ήμουν μέσα στην. Δεν είμαι μέλος πολιτικής γραμματείας. Ναι, αλήθεια. Ναι. Δεν είμαι και στενό. Αλλήμον. Αν επιτρέπετε ένα σύντομο σχόλιο. Εκπλήσωμαι κι εγώ να σας πω για την αναβολή. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι μείζον ζήτημα. Και εμείς τουλάχιστον τα συζητάμε μέσα στα όργανα. Είναι εντυπωσιακό το ότι είμαστε σε διάφανο σπίτι, όλα μαθαίνονται αμέσως. Δεν συμβαίνει στα άλλα κόμματα. Όχι, αλλά αυτό είναι και. Αυτό να αναζητήσουμε. Πολύ καλό ρεπορτάζ. Ποια είναι η είδηση που
προκαλέσατε ότι δεν την έχουμε μάθει ακόμα. Η είδηση της ημέρας, νομίζω, το γεγονός της ημέρας, νομίζω, για εμάς, για την ελληνική κοινωνία, μετά την κατάθεση χτες στην Εξεταστική Επιτροπή του κ. Καραμαλή και κ. Κοτρότσο, είναι αυτή η εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το γεγονός αυτό το ξέρουμε όμως. Ευρωπαίοι... Με προκαλέσατε ότι είναι κάτι που δεν το ξέρω για αυτό. Οι πολύ... Γαλλία είναι το λέω. Παρακολουθούν μια κατεξοχή περίπτωση καταπάτηση του κράτου. Πάμε, κύριε Βλάχο. Το θέμα της ημέρας λοιπόν, είναι έχουμε, το έγγραφο Τσαλίδη. Μισό λεπτό. Και τους άλλους φορείς. Έτσι. Είναι η συνέχεια. 45 δευτερόλεπτα και κλείνουμε. Γι' αυτό λέω. Θέλω να παρατηρήσω ότι αυτός ο όψιμος έρωτας του ΣΥΡΙΖΑ και την κεντροαριστερά, μέχρι πριν λίγους μήνες πριν μας έλεγαν δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη και τώρα θέλουν να είναι κεντροαριστεροί. Καλά, εγώ δεν πρέπει. Εντάξει, κύριε Καραμέρο, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπα για ο κύριος Καραμέρος. Τα στερνά τι μου τα πρώτα. Αυτή η προσπάθεια, ξέρετε, να ξεχάσουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ζήτημα στο κράτος δικαίου. Θυμίζω τι έγινε με την υπόθεση των καναλιών και τον κύριο Παπά. Ή το γεγονός ότι στα Τέμπη ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας συμπεριέλαβε τον κύριο Σπίρτζη μέσα στους υπεύθυνους για το χάλι των ελληνικών σιδηροδρόμων, δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι έχουμε κυβερνήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δεν σεβάστηκαν το δημόσιο συμφέρον και τα κοινά αγαθά. Άρα λοιπόν, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και να μην δίνουμε και πάτημα και στη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές να μας τσουβαλιάζει όλους απέναντι, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τώρα, προφανώς, ότι η συζήτηση αυτή είναι παρελκυστική και ότι δεν είναι της ώρας, είναι γεγονός. Και φάνηκε και χθες από όσα έγιναν στο θέατρο Α. Το σημαντικό είναι να πάμε σε ευρωεκλογές, να καταγραφούν οι πολιτικές. Πάντως, όσοι πήγαν χθες, είπαν. Η συζήτηση για την κεντροαριστερά δεν σταματάει ποτέ, κύριε Κοτρότσο, το ξέρετε πολύ καλά. Πέραν του επικοινωνιακού ρηφηφή, όπως έγραψα εγώ σήμερα. Με την καλή έννοια, έτσι. Που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης, που τους υπέκλεψε ουσιαστικά επικοινωνιακά την εκδήλωση, υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και από τον συνάδελφό σα, τον Μανώλη Χρυστοβουλάκη. Και από την Έφη Αξιόγλου και από τον Διονύση Τεμπονέρα. Από την ξαφνική επίσκεψη του κ. Κασελάκη. Αλλά είναι λίγο. Τα υποτιμούμε. Τους πήρε την μπουκιά από το χρόνο του Κασελάκη. Είναι λίγο πρόωρο όριμο και αν θέλετε και λίγο περίεργο να ξαναμαζευόμαστε να συζητάμε σε μια διαδικασία πολιτική όπου τα 2/3 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχουμε διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγους μήνες και ξαφνικά ξαναμαζεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει για ένα νέο πολιτικό φορέα. Αυτά, ξέρετε, λίγο δεν πείθουν την κοινή γνώμη. Δεν πείθουν την κοινή γνώμη. Καλά, και εσείς είστε λίγο διασπασμένοι. Όχι, δεν υπάρχει ζήτημα. Ένα κομμάτι έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία και ένα κομμάτι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ καμία διάσπαση. Και το άλλο μισό στην Κίνα βρίσκεται. Εξ όσων γνωρίζω, το ΠΑΣΟΚ δεν υποφέρει από κάποια διάσπαση. Και το ΠΑΣΟΚ θυμίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο αυξάνει τα εκλογικά του ποσοστά. Λοιπόν, κύριε Κοτσαντή, τελευταίο σχόλιο. Στο ερώτημα απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ποιος, η απάντηση έχει δοθεί, είναι οι αγρότες στα μπλόκα, είναι οι φοιτητές και η νεολαία στους δρόμους, είναι οι εργάτες και οι εργαζόμενοι που προετοιμάζονται για μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 του Ιούνιου, ακριβώς τον ένα χρόνο από την επέτειο του εγκλήματος στα Τέμπη, ένα έγκλημα που έχει ιστορία και έχει και ενόχους, βρίσκονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης μεταφορών που εφάρμοσαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Πάντως εξεταστική, ξέρετε, για την Κομισιόν δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτή την πολιτική. Ό,τι συνέβη αυτή η τραγωδία, 57 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και οι οικογένειες που θρηνούν εκείνο το βράδυ, κύριε Κοτσαντή, προφανώς και έχει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παγκοσμιοποίηση κτλ. Αλλά υπάρχουν υπεύθυνοι με ονόματα και διευθύνσεις εδώ. Ακριβώς. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Τότε γιατί δεν ψηφίσατε προανακριτική ψηφίσαμε και δώσατε πείρα βοηθείας. Όπως και στο μάτι μπορεί να ήταν ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά υπήρχαν υπεύθυνοι και τους καταλογίζει το δικαστήριο καταιγιστικά. Όλοι αυτοί λοιπόν οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν και είναι υπεύθυνοι γιατί ακολούθησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική που μετράει τις ζωές με κόστος και όφελος. Συγγνώμη, μια κουβέντα, γιατί να μην αφήσω κάτι αναπάντητο. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου αντικειμενικά θα είναι αποσπασματικά και κολοβά. Για παράδειγμα για τις υποκλοπές, είναι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει την εμπορία και 20 δευτερόλεπτα αυστηρά λογισμικού. Κοιτάξτε, τώρα προφανώς. Έχουμε Έλληνα Παπαβασιλείου μετά με πολύ ωραία εκπομπή γι' αυτό. Εγώ απλά θα πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τη δημοκρατία στη χώρα. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει
επί των ημερών της με τη συνταγματική αναθεώρηση έχει δώσει το εργαλείο του να μπορεί η αντιπολίτευση να κάνει εξεταστικές επιτροπές. Αυτή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει την αρχή. Και να τις κουκουλώνεται με την πλειοψηφία. Αυτή η κυβέρνηση έχει αλλάξει το πλαίσιο και για την ΕΕΠ και για τα λογισμικά, τα εν λόγω λογισμικά, τα οποία απαγορεύονται. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποσύρει από τον ποινικό κώδικα την απλή συκοφάντηση, που ήταν ένα ζήτημα για τους δημοσιογράφους, άρα έχει ενισχύσει και την πολυφωνία. Έχουμε τα περισσότερα μιμία που είχαμε ποτέ. Σε προηγούμενη κυβέρνηση θυμάμαι να κλείνει το ΜΕΓΑ, να κλείνουν τα νέα. Μην ανοίγετε το μεγάλο κύκλο. Να συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι, τα θυμάστε, ο κύριος Μαυρίδης και άλλοι. Λοιπόν, και φυσικά θυμόμαστε τα βοσκοτόπια, τα μέσα κλείσανε γιατί φέρατε πνευμόνια, δεν κλείσανε από εμάς. Και θυμόμαστε και πρωτοκλασσά τους υπουργούς που οδηγήθηκαν στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, άρα λοιπόν με την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, Για να μην πάω και πιο πίσω, ότι είμαστε η παράταξη που έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που εγκαθίδρυσε δημοκρατία στη χώρα. Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καραμέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βλάχο, κύριε Κοτσαντή, Αμαλία, respect. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.